Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Βιβί Δάγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλημέρα σας, κυρία Δάγκα. Καλημέρα. Ακούσαμε τι γίνεται στην αγορά εργασίας. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Ποια είναι η εκτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτό το οποίο βιώνουμε και αυτό το οποίο θα βιώσουμε το επόμενο διάστημα? Γιατί ακούσαμε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν ούτε ένα ένσημο. Έρχεται χειμώνας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πώς θα πάρουν επίδομα ενεργείας? Ούτε τα 534, ούτε επίδομα ενεργείας, ούτε εργασία. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό τώρα η κυβέρνηση πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να στηριχθεί η υγεία, η ασφάλεια, τα δικαιώματα των ίδιων των εργαζομένων, να έχουν αξιοπρεπές εισόδημα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτό που αναφέρανε προηγουμένως όσοι ήταν πρόεδρος του κέντρου εργατολόγους μας. Λοιπόν, και εργαζόμενοι βεβαίως. Αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα. Ναι. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν εργαζόμενες μητέρες οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν ούτε την άδεια ούτε το επίδομα της άδειας μητρότητας, γιατί υπάρχει αυτή η άθλια διάταξη που λέει ότι αν δεν έχεις τα τελευταία 2 χρόνια 200 ένσημα, δεν μπορείς να κάνεις χρήση αυτού του δικαιώματος. Αυτό που πρέπει να αλλάξει άμεσα, κυρία Δάγκα, δηλαδή ποιο είναι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη που υπάρχει από το 1950, το ΚΚΕ είχε καταθέσει συγκεκριμένη τροπολογία επί κυβέρνηση για την οποία αρνήθηκε. Ξανά έκανε ερώτηση, ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες του τουρισμού, που καταλαβαίνετε ότι αν μια γυναίκα το προηγούμενο έτος είχε 87 ένσημα και τώρα δεν έχει κανένα ένσημα, δεν μπορεί να κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος. Ναι, να ρωτήσω η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γιατί ακούσαμε πριν, έχουμε αλλαγές στο εργασιακό πεδίο. Ουσιαστικά έχει αλλάξει άρδιν το ατομικό εργατικό δίκαιο όπως το ξέραμε. Υπάρχει ευθυρισία των εργοδοτών. Κάτσε, δούλεψε στο σπίτι σου, δούλεψε περιορίες, πήρε εργασία, δεν πληρώνεσαι. Υπάρχει ο φόβος και ο τρόμος να μην πάει στην επιθεώρηση εργασίας ο εργαζόμενος. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι πρέπει να γίνει? Και υπάρχει και τώρα η πρόφαση της πανδημίας του κορονοϊού και οι εργαζόμενοι είναι σε ακόμα δυσκολότερη θέση να θέσουν ενστάσεις. Ναι, γιατί κάποιος φοβάται γιατί θα βρεθεί στον δρόμο ενδεχομένως και δεν θέλει να υπερασπιστεί και τα δικαιώματά του. Και τι γίνεται? Οι σημερινοί νόμοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν πατήσει σε όλους τους προηγούμενους νόμους και σήμερα υπάρχει πολύ πλούσια πείρα. Θυμάστε, οι νόμοι αντεργατικοί οι οποίοι παρουσιάζονται ως έκτακτοι, όχι απλώς παραμένουν, έχουν μονιμοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους νόμους και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχουν περάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Να δούμε γιατί. Πράξεις. Ναι, κυρία Δάγκα, λέει η ηγεσία και του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών ότι όλα αυτά θα λήξουν με την πανδημία. Μένει να το δούμε αυτό και στην πράξη. Αλλά αυτό που πρέπει να λυθεί είναι τα άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα πολλές κατηγορίες εργαζομένων. Η αλήθεια είναι ότι είναι αντιδραστικοί κανόνες ζωής που επιβάλλονται πλέον και από τις κυβερνήσεις και από την εργοδοσία, από τους μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς, για να στηριχθούν οι ανάγκες και τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό και θα παραμείνει το επόμενο διάστημα. Η τηλεργασία τέλος του χρόνου πήγε. Ακριβώς. Η τηλεργασία πήγε τέλος του χρόνου. Είπαμε να μην παγιωθεί αυτή η κατάσταση, να μην είναι αυτή η νέα κανονικότητα. Αν και το θέμα της τηλεργασίας, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δάγκα, για την επικοινωνία που είχαμε.